Καλησπέρα λοιπόν. Σε αυτή τη δεύτερη τηλεκπαίδευση για την ψηφιακή βιβλιοθήκη πολιτισμού, τη Ευρωπαίανα. Αυτή τη φορά όμως θα εστιάσουμε όχι αποκλειστικά στην πλατφόρμα, αλλά κυρίως στην παιδαγωγική αξιοποίηση της πλατφόρμας αυτής, την οποία έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του European School Network, και αφορά την πολιτιστική κληρονομιά. Η στόχη αυτής της τηλεκπαίδευσης σήμερα είναι να γνωρίσουμε περισσότερα σε σχέση με το τι είναι το ιστολόγιο, το blog teachwitheuropeana.eun.org, πώς μπορούμε να αναζητήσουμε εκπαιδευτικά σενάρια τα οποία βρίσκονται εκεί, και πώς μπορούμε να αναζητήσουμε επίσης τα stories of implementation, που θα εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι. Πρώτα να συστηθώ, εγώ ονομάζομαι Θεοδώρα Γκένιου, είμαι η πρεσβευτής της δράσης στην Ελλάδα, οπότε σήμερα θα διερευνήσουμε αυτό το θέμα, ωστόσο το κύριο περιεχόμενο της τηλεκπαίδευσης αφορά τη δουλειά της ομάδας η οποία εργάζεται για την Ευρωπαίανα, η ομάδα των 10 εκπαιδευτικών, η οποία ονομάζεται User Group και οι οποίες έχουν δουλέψει σε εκπαιδευτικά σενάρια τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες, τις υπόλοιπες 12 χώρες της Ευρώπης, για να δούμε αυτό που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Να διευκρινίσουμε λοιπόν ότι συμμετέχουν σε αυτό το project 13 χώρες, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, και σε κάθε χώρα υπάρχει ένας πρεσβευτής και μία ομάδα υποστήριξης από 10 εκπαιδευτικούς. Επομένως, 130 εκπαιδευτικοί ανά την Ευρώπη έχουν επιλεχθεί από το European School Network και από τα Υπουργεία Παιδείας των χωρών, των εκάστοτε χωρών, ώστε να εργαστούν πάνω σε αυτό το θέμα. Τους ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για το χρόνο που έχουν διαθέσει και για την δημιουργικότητα με την οποία εργάστηκαν για να μπορούμε όλοι μας να επωφεληθούμε από αυτή τη μεγάλη παρακαταθήκη υλικού που είναι διαθέσιμη στο εν λόγω ιστολόγιο. Διεύθυνση βάζω τώρα στο chat box. Μπορείτε να ρίξετε μία ματιά και αργότερα βέβαια, καθώς θα προχωρούμε στη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης. Λοιπόν, με λίγους αριθμούς να αναφερθούμε στο γεγονός ότι η Ευρωπαίανα από το 2008 έχει ξεκινήσει την λειτουργία της και τα τελευταία 10 χρόνια εργάζονται οι σχετικοί υπεύθυνοι ώστε να συγκεντρώσουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό σε μία πύλη. Γνωρίζουμε όλοι ότι το 2018 υπήρξε έτος πολιτιστικής κληρονομιάς και είχε ως στόχο να ενθαρρύνει περισσότερα άτομα να ανακαλύψουν και να ενστερνιστούν την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, ενισχύοντας την αίσθηση ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο. Η κληρονομιά μας, λοιπόν, είναι το σημείο όπου το παρελθόν συναντά το μέλλον. Σε αυτή την πλατφόρμα υπάρχουν πάνω από 58 εκατομμύρια τεκμήρια με τη μορφή ψηφιοποιημένων βιβλίων, χαρτών, χειρογράφων, εφημερίδων, φωτογραφιών. Επίσης υπάρχουν πίνακες ζωγραφικής, αποσπάσματα από κινηματογραφικές ταινίες, μουσικά έργα, ηχητικές εγγραφές, όλα οργανωμένα σε χρονολογικές και θεματικές περιηγήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι 25 εκατομμύρια πολιτιστικά αντικείμενα έχουν ανοιχτές άδειες χρήσης Creative Commons, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Επίσης, από αυτά, 770.000 τεκμήρια περίπου ανήκουν σε ελληνικούς οργανισμούς. 94 πολιτιστικοί οργανισμοί στην Ελλάδα παρέχουν ψηφιοποιημένο υλικό.
ενώ συνολικά σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν 3.700 και περισσότερα και πλέον πολιτιστικά ιδρύματα. Για την Ελλάδα, ο Εθνικός Συσσωρευτής για την Europeana είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η Europeana μιλάει όλες τις γλώσσες, 37 ευρωπαϊκές γλώσσες και έχει περιεχόμενο συνολικά από 43 χώρες. Συνολικά, από τους 661 οργανισμούς της Ευρώπης που διαθέτουν το ψηφιοποιημένο υλικό, οι 252 είναι μουσεία, 222 είναι βιβλιοθήκες, 122 γενικά αρχεία, 52 ερευνητικοί οργανισμοί και 13 γκαλερί τέχνης. Στην Ελλάδα, οι φορείς οι οποίοι εργάζονται προς αυτό τον τομέα είναι η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων της Ακρόπολης, το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, η Εθνική Πινακοθήκη, το Μουσείο Αλεξάνδρα Σούτζου, το Μουσείο Μπενάκη, το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Τεχνολογίας Νόησης, το Αποθετήριο της Ζωφόρου του Παρθενώνα, το Αποθετήριο Πανδέκτης με συλλογές ιστορίας και πολιτισμού, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες των δημόσιων κεντρικών βιβλιοθηκών, όπως των Σερών και της Λιβαδιάς. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Με συγχωρείτε για το φως, δεν είναι πάρα πολύ καλό, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μία καταιγίδα και υπάρχουν εναλλαγές του φωτισμού. Εδώ λοιπόν ενδεικτικά έχω παραθέσει ένα απόσπασμα από μια καινούργια συλλογή, η οποία εμφανίστηκε πρόσφατα στη Europeana. Συνεχώς υπάρχουν ανακατατάξεις του υλικού, νέες συλλογές, νέες γκαλερί, όπου κανείς μπορεί να βρει υλικό για οτιδήποτε θα μπορούσε να ενδιαφέρει αυτόν και τους μαθητές του. Εδώ, εν προκειμένου, έχουμε μία συλλογή αφιερωμένη σε ζώα υπό εξαφάνιση και με 16.000 και πλέον από αυτά. Αυτή λοιπόν η γκαλερί, την οποία βλέπετε εδώ, υπογραμμίζει το γεγονός πως υπάρχουν αυτού του είδους τα είδη υπό εξαφάνιση και τα παρουσιάζει. Υπάρχουν όμως, όπως είπαμε, και πολλές άλλες, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο πόρταλ στην πύλη της Europeana, την οποία πρέπει να διακρίνουμε από το ιστολόγιο Teaching with Europeana, το οποίο σήμερα θα παρουσιάσουμε. Τώρα, γενικά η αποστολή, όπως αναφέρω στο πρώτο απόσπασμα της Europeana, είναι να μεταμορφώσει τον κόσμο μέσω του πολιτισμού, να διαμορφωθούν γέφυρες και να γίνει διαμοιρασμός της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς, την οποία διαθέτει κάθε χώρα, και με αυτόν τον τρόπο να είναι πιο εύκολο για τους ανθρώπους να την χρησιμοποιήσουν, να υποφεληθούν από αυτήν, είτε για την εργασία τους, είτε για να μάθουν, είτε απλώς για την ευχαρίστησή τους. Τώρα, όταν αναφερόμαστε στο ιστολόγιο Teaching with Europeana, αυτό πρόκειται αφορά σε μία πρωτοβουλία προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι μαθητές, οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από τη χρήση υλικών διαθέσιμων στην πύλη της Europeana και να ενσωματώσουν στην τάξη τους το υλικό αυτό. Σε αυτή λοιπόν την πλατφόρμα μπορεί κανείς να ανακαλύψει νέα εκπαιδευτικά σενάρια, πρωτότυπα, τα οποία έχουν μόλις δημιουργηθεί, είναι πολύ πρόσφατα, έχουν για την ακρίβεια ξεκινήσει να σχεδιάζονται από τον Ιανουάριο του 2019 και μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, μέχρι και τον Ιούνιο, έχουν υλοποιηθεί σε κάθε χώρα για κάθε μήνα 2 εκπαιδευτικά σενάρια από τους εκπαιδευτικούς που αποτελούν την ομάδα χρήσης της Europeana. Επίσης, είναι ο ιδανικός χώρος για να μοιραστεί κανείς την εμπειρία του, αλλά και για να πάρει ανατροφοδότηση, feedback,
για το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο είναι εκεί αναρτημένο. Επίσης, η Ευρωπαίνα φιλοδοξεί να δημιουργήσει μία κοινότητα η οποία θα αφορά σχετικά θέματα όπως η ενσωμάτωση του πολιτισμού και της ιστορίας, αλλά και των μαθημάτων που αφορούν την τεχνολογία, την επιστήμη, τα μαθηματικά, σε εκπαιδευτικά σενάρια διαθέσιμα για όλους. Εάν λοιπόν επισκεφθούμε το ιστολόγιο, κάτι το οποίο θα κάνουμε στο τέλος, θα κάνω διαμοιρασμό της οθόνης μου στο τέλος, τώρα απλώς θα το δούμε μέσα από μερικά screenshots, θα δούμε ότι το ιστολόγιο αυτό αποτελείται από τα εξής τμήματα. Υπάρχει η αρχική σελίδα, υπάρχει η περιγραφή και ο στόχος όλης της δράσης, υπάρχουν τα εκπαιδευτικά σενάρια συγκεντρωμένα στην πλατφόρμα, όλα όσα έχουν μέχρι τώρα δημοσιευθεί και είπαμε ότι από τα 130 που είναι ο αρχικός στόχος έχουν ήδη δημοσιευτεί τα 44 και μέχρι τέλος Αυγούστου σταδιακά θα δημοσιεύονται όλο και περισσότερα, ένα κάθε εβδομάδα. Επίσης υπάρχει καρτέλα, το τμήμα με τα Stories of Implementation και εδώ να αναφερθούμε στο ότι τι είναι τα Stories of Implementation. Είναι οι απόπειρες χρήσης αυτών των εκπαιδευτικών σεναρίων από άλλους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στη συνέχεια αναρτούν την ανατροφοδότησή τους επίσης στο ιστολόγιο. Να πούμε όμως ότι σε κάθε περίπτωση όλα αυτά αφορούν μόνο τα διαπιστευμένα μέλη των ομάδων υποστήριξης της Europeana. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στο υλικό αυτό, μπορούν να το δουν, να το χρησιμοποιήσουν, να το κατεβάσουν, δεν μπορούν όμως να δημοσιεύσουν οι ίδιοι καινούργια σενάρια ή τις εμπειρίες τους στο ιστολόγιο. Το ιστολόγιο λοιπόν ελέγχεται και είναι διαπιστευμένο από το European School Network. Και στα updates μπορεί κανείς να βρει τις τελευταίες δράσεις που συνταλούνται. Όπως αναφέραμε λοιπόν τα 130 σενάρια δημιουργούνται και τα 44 είναι ήδη δημοσιευμένα. Και εδώ βλέπετε ότι η αρχική σελίδα μεταβάλλεται και παρουσιάζει κάθε φορά κάποιο διαφορετικό σενάριο. Και να πούμε εδώ ότι για κάθε εικόνα που εμφανίζεται και παρουσιάζεται, είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι κατάλληλες άδειες χρήσης. Θα μοιραστώ μαζί σας επίσης τον σύνδεσμο αυτών, ο οποίος αφορά ένα βίντεο από το YouTube και όπου γίνεται η παρουσίαση του project της Europeana μέσα από τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν εργαστεί πάνω σε αυτό. Μπορούμε λοιπόν να δούμε σε αυτό το βίντεο πώς οι εκπαιδευτικοί και πώς διαχειρίστηκαν το ψηφιακό υλικό πολιτισμού στην τάξη τους. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω ένα μικρό break και να σας ρωτήσω αν εσείς έχετε ποτέ χρησιμοποιήσει αντίστοιχα ψηφιοποιημένες συλλογές της Europeana ή και οποιοδήποτε άλλο φορέα. Να θυμίσουμε ότι εδώ στην Ελλάδα ένα παράρτημα στην ουσία της Europeana είναι και το Search for Culture. Οπότε με ένα ναι ή με ένα όχι θα ήθελα να μου απαντήσετε στο chat box.
Εδώ λοιπόν βλέπω κυρίως όχι. Εκτός από κύριο να πούμε ότι ο κύριος Ανδρέας Γαλανός, κυρία Αγγελική Κουγιουρούκη, είναι μέλη της ομάδας στην οποία αναφέρομαι. Οπότε προφανώς έχουν ασχοληθεί και έχουν χρησιμοποιήσει το υλικό. Καλησπέρα και στο Βόλο. Η κυρία λοιπόν Σοφία Τσιγάρα έχει χρησιμοποιήσει ψηφιοποιημένο υλικό σχετικό με τον πολιτισμό. Ωραία. Καλησπέρα και στο Λουξεμβούργο. Λοιπόν, επομένως, καθώς θα προχωρούμε στην τηλεκπαίδευση, όποιες απορίες έχετε και κυρίως στο τέλος βέβαια μπορούμε να τις συζητήσουμε για να δούμε αν υπάρχει κάποια απορία. Θα ήθελα να σταθώ σε ένα στοιχείο του ιστολογίου, το οποίο για μένα και φαντάζομαι για όλους είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι προσβάσιμο στους ανθρώπους με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα, παράδειγμα, σε αμβλίωπες να προσαρμόσουν το μέγεθος της γραμματοσειράς, επίσης να αφαιρεθούν χρώματα, να αφαιρεθούν κάποια animations, τα οποία ίσως δυσκολεύουν κάποιους χρήστες ή και κάποιες μορφοποιήσεις στις γραμματοσειρές. Νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο μάλλον πρωτοποριακό που δεν το βλέπουμε πολύ συχνά. Το υλικό τώρα το οποίο είναι διαθέσιμο, δηλαδή τα εκπαιδευτικά σενάρια, βλέπουμε ότι έχει κατηγοριοποιηθεί ανάλογα και με την ηλικία των χρηστών στους οποίους απευθύνεται, αλλά και με την θεματολογία η οποία είναι πολύ πλούσια και στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει διαθεματική προσέγγιση των θεματικών περιοχών. Επομένως, θα με συγχωρήσετε γιατί η εικόνα από την παρουσίαση είναι τέτοια ώστε δεν φαίνεται πολύ καλά το πρώτο γράμμα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να το αντιπαρέλθουμε. Επομένως, έχω εδώ συγκεντρώσει κάποια από τις γνωστικές περιοχές, τις οποίες αφορούν τα περισσότερα σενάρια. Οι ξένες γλώσσες λοιπόν φυσικά που αποτελούν και το μέσο περιγραφής και υλοποίησης των εκπαιδευτικών σενάριων και πρέπει να πούμε ότι η αγγλική είναι η κύρια γλώσσα προς το παρόν τουλάχιστον η οποία χρησιμοποιείται. Επομένως το υλικό στο οποίο έχετε πρόσβαση θα δείτε ότι είναι γραμμένο στα αγγλικά. Ωστόσο, η υλοποίηση που έχει γίνει στις 13 συμμετέχουσες χώρες έχει γίνει και στις εθνικές γλώσσες με τις κατάλληλες προσαρμογές. Μπορεί λοιπόν ένας εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει αυτά τα σενάρια για να δουλέψει με τη μέθοδο CLIL στην ουσία, δηλαδή το Content and Language Integration, δηλαδή την συνεργασία, την μίξη των θεματικών περιοχών και τη διδασκαλία τους σε μία ξένη γλώσσα, αλλά και να κρατήσει τον κορμό των δραστηριοτήτων, τον οποίο να υλοποιήσει στη δική του γλώσσα, εν προκειμένου στα ελληνικά. Ένα άλλο πολύ δημοφιλές θέμα είναι η ιστορία, για ευνόητους λόγους. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό πρωτότυπο σε σχέση με τη διδασκαλία της ιστορίας. Επίσης υπάρχει σε μεγάλο βαθμό συγκερασμός των αντικειμένων της τέχνης και του πολιτισμού με τις θετικές επιστήμες. Επομένως θα βρείτε πολλά μαθησιακά εκπαιδευτικά σενάρια στο πεδίο της φυσικής, της χημίας, της βιολογίας, της τεχνολογίας. Υπάρχουν αρκετά σενάρια
σε σχέση με το augmented reality, την επαυξημένη πραγματικότητα, η οποία ενδεχομένως στην Ελλάδα να μην είναι ακόμα σε μεγάλο βαθμό διαδεδομένη, ωστόσο σε πολλές χώρες, όπως και οι βορειότερες αλλά και νότιες χώρες, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό με τα γνωστά μάλιστα cardboard boxes που είναι και πολύ οικονομικά, άρα και προσβάσιμα για τις τάξεις μας. Επίσης, οι κοινωνικές επιστήμες, υπάρχουν πολλά θέματα σε σχέση με τη μετανάστευση, σε σχέση με κοινωνικά θέματα και φυσικά σε σχέση και με την και με θέματα ιστορίας. Η τέχνη και ο πολιτισμός, που όπως ήδη αναφέραμε, είναι οριζόντιες θεματικές και καλύπτουν όλο το εύρος της, όλο το εύρος των σεναρίων, αλλά και η γεωγραφία, όπως αναφέρει εδώ η Αγγελική. Ακόμα και η φιλοσοφία, ένα θέμα το οποίο είναι πολύ απαιτητικό και δύσκολο τις περισσότερες φορές να προσεγγίσουμε. Τα θέματα αυτά, τα οποία αναφέρθηκαν και τα γνωστικά αντικείμενα, αφορούν ναι, και φυσικά τη μητρική γλώσσα κάθε χώρας, πέρα από την ξένη γλώσσα. Αφορούν λοιπόν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν και οι κατάλληλες προσαρμογές, οπότε να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες ηλικιακές ομάδες, ανάλογα με το πώς θα το επιλέξετε. Επίσης, η μεθοδολογία εργασίας είναι αυτή της μεθόδου project, σχέδια εργασίας λοιπόν, και όχι στην μεγάλη πλειοψηφία με τοπική διδασκαλία. Επομένως, για όσους ήδη εργάζονται, είτε μεμονωμένα στο σχολείο τους, είτε σε συνεργασίες ευρωπαϊκές, ή Twinning, Erasmus κτλ. Με την μέθοδο project, και όσοι έχουν ενδιαφέρον στο να συνδυάσουν ένα από αυτά τα γνωστικά αντικείμενα και οποιοδήποτε άλλο φυσικά κανένας θα μπορούσε να φανταστεί, και να τα συνδυάσουν με τη χρήση ενός ψηφιοποιημένου υλικού, το οποίο είναι διαθέσιμο ελεύθερα, το συγκεκριμένο ιστολόγιο και η συγκεκριμένη πύλη θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή αρχή για αυτή την εμπειρία. Ήθελα να μοιραστώ τη δική μου εμπειρία μαζί σας. Εγώ εργάζομαι σε λύκειο και έχω και η ίδια εκπονήσει ένα σχετικό σενάριο με το θέμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο στην Ελλάδα δεν μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο, ωστόσο λόγω των 100 χρόνων από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Γεωργοπαίνα υπάρχει πάρα πολύ διαθέσιμο υλικό. Δουλεύοντας λοιπόν πάνω σε αυτό το σενάριο με μαθητές 15-16 χρονών, είδα ότι έδειξαν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να εργαστούν καταρχάς στην πύλη της Ευρωπαίνα, η οποία αφενός είναι ασφαλής και προστατευμένη, αφετέρου παρέχει πλούσιο υλικό και θεματολογία και τρίτον δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να ξεφύγουν από τις συνηθισμένες τους δραστηριότητες όσον αφορά την τεχνολογία, να γνωρίσουν έναν άλλον κόσμο στην ουσία και να δουλέψουν με πρωτότυπο και αυθεντικό υλικό, γεγονός πάντα που αυξάνει τον βαθμό στον οποίο είναι κινητοποιημένοι. Τα δικά μου λοιπόν προσωπικά συμπεράσματα σε σχέση με την εφαρμογή του εκπαιδευτικού μου σενάριου ήταν ιδιαίτερα θετικά. Θα ήθελα λίγο αργότερα την Αγγελική και τον Ανδρέα, αν θα ήθελαν και οι ίδιοι, να πάρουν το λόγο και να μας πούν δύο κουβέντες για το δικό τους σενάριο και τη δική τους εμπειρία υλοποίησης. Τώρα, εδώ εμφανίζεται η δομή του εκπαιδευτικού σενάριου,
Άρα εσείς έχοντας μπει στο ιστολόγιο και έχοντας επιλέξει με κάποιο φίλτρο ή μετά από δική σας αναζήτηση ένα εκπαιδευτικό σενάριο, θα δείτε ότι περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες. Υπάρχει φυσικά το θέμα, υπάρχει το γνωστικό πεδίο, η ηλικία των μαθητών, ο χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος πιθανότατα θα χρειαστείτε πριν να μπείτε στη τάξη και να εργαστείτε πάνω στο σενάριο, οι διδακτικές ώρες τις οποίες προτείνει ο δημιουργός του σενάριου ως τις ιδανικές για να υλοποιηθεί κατάλληλα το σενάριο. Επίσης υπάρχουν σύνδεσμοι σε διδακτικό υλικό τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού. Εδώ μπορεί επίσης να δείτε και ποια εργαλεία Web 2 ή Web 3 πιθανώς προτείνονται από τον δημιουργό. Υπάρχουν οι σύνδεσμοι προς το διδακτικό υλικό της Europeana, το οποίο ο δημιουργός έχει επιλέξει είτε αφορά συγκεκριμένο αντικείμενο, είτε αφορά μία ολόκληρη γκαλερί. Επίσης, είναι πολύ σημαντικές οι άδειες χρήσης που ο δημιουργός δίνει ώστε να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί το εκπαιδευτικό του σενάριο. Και υπάρχει και η ενσωμάτωση στο αναλυτικό πρόγραμμα, η σύνδεση λοιπόν με το αναλυτικό πρόγραμμα της κάθε χώρας, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί προφανώς πρέπει να υπάρχει αυτού του είδους η σύνδεση. Και στη συνέχεια περιγράφεται ο στόχος του σεναρίου, αλλά και οι δραστηριότητες αναλυτικά, βήμα προς βήμα. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν και φύλλα εργασίας διαθέσιμα, τα οποία θα μπορούσε κάποιος εκπαιδευτικός να τυπώσει και να επαναχρησιμοποιήσει ή να προσαρμόσει. Στο τελευταίο μέρος του εκπαιδευτικού σεναρίου υπάρχουν προτάσεις για αξιολόγηση, είτε μέσω ομαδικής συζήτησης, είτε με εργαλεία όπως το Mentimeter ή το Kahoot, είτε με ρουμπρίκες αξιολόγησης που μπορεί είτε να υπάρχουν ήδη έτοιμες ή να έχουν δημιουργηθεί από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Πρόκειται λοιπόν για μια ολοκληρωμένη δουλειά από την αρχή έως το τέλος. Παραθέτω εδώ 1-2 ενδεικτικά παραδείγματα. Για παράδειγμα, η ρομποτική και το μέλλον του βιομηχανικού αυτοματισμού. Είναι ένα σενάριο, όπως βλέπετε εδώ, τα σύμβολα LS, Learning Scenario, PL, σημαίνει ότι είναι από την Πολωνία, και ο αριθμός του σενάριου το οποίο έχει δημοσιευθεί. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει και μια μικρή περιγραφή, όπου δίνεται μια επεξήγηση για ποιο λόγο ο εκπαιδευτικός αποφάσισε και δημιουργός σεναρίου αποφάσισε να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου λοιπόν να βρεθούν νέοι τρόποι για να αυξηθεί ο βαθμός στον οποίο τα μαθήματα STEM είναι ελκυστικά στους μαθητές και για να σχεδιαστούν δραστηριότητες εργαστηριακές οι οποίες θα εμπλέξουν τους μαθητές στην διαδικασία. Το handle που βλέπετε εδώ, @europeana_eu, είναι το handle της Europeana στο Twitter και όσοι ενδεχομένως έχετε Twitter και θέλετε να το παρακολουθήσετε, θα σας δίνει ωραίες ιδέες και κάθε εβδομάδα υπάρχουν τα highlights της Europeana, ανάλογα πολλές φορές και με τις θεματικές ενότητες και τις συγκυρίες. Ένα άλλο σενάριο, το οποίο πρόσφατα και αυτό εμφανίστηκε, αφορά τη χρήση των smartphone και τον περιοδικό πίνακα. Βλέπετε εδώ ότι πρόκειται για ένα σενάριο της Ιταλίας και στόχος είναι να δείξει στους μαθητές πώς τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα αφορούν τα smartphones. Με έναν εφάνταστο τρόπο και δημιουργικό
Προσπαθεί λοιπόν ο εκπαιδευτικός να εισάγει δύο δύσκολα θέματα, τα οποία συνήθως δεν είναι από αυτά που διαπραγματεύονται συχνά, φαντάζομαι, οι εκπαιδευτικοί αντίστοιχων ειδικοτήτων στο γυμνάσιο. Λοιπόν, εδώ έχουμε το screenshot του ιστολογίου, στο οποίο ήδη νομίζω ότι αναφερθήκαμε αναλυτικά και βλέπετε δεξιά και τις κατηγορίες και τα φίλτρα, αλλά και τη δυνατότητα που υπάρχει κανείς για να κάνει αναζήτηση. Και να πούμε επίσης ότι οι τεχνικοί της Europeana εργάζονται συνεχώς για την αναβάθμιση και της ίδιας της πύλης, αλλά κυρίως της προσβασιμότητάς της και της μορφοποίησης της με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι φιλική προς τους εκπαιδευτικούς. Εδώ, επομένως, βλέπετε και τους λογαριασμούς της Europeana στα social media, στο Twitter και στο Pinterest. Και εδώ τελειώνει η παρουσίαση, θα την κατεβάσω και θα μπω λίγο στο ιστολόγιο της Europeana, θα κάνουμε μία σχετική περιήγηση και μετά ο Ανδρέας και η Αγγελική θα μας πούνε λίγες κουβέντες για τα δικά τους σενάρια. Ελπίζω πως είναι ορατά και ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα, παρακαλώ να το γράψετε στο chat box. Βλέπετε λοιπόν τις πιο πρόσφατες προσθήκες στο ιστολόγιο και με θέματα από ιστορία, όπως εδώ το Naupactus Naval War. Ήδη αναφερθήκαμε στην τεχνολογία, στην γεωγραφία, παύλα, παρουσίαση εδώ του ο φυσικός κόσμος, αν δεν κάνω λάθος, όπως αναφέρεται στα μαθήματα του Δημοτικού. Ένα από τα σενάρια επίσης στα ελληνικά, το Robot Kind Idols in the Mirror, το οποίο πρέπει να πούμε ότι ήταν από αυτά που ξεχώρισαν, και να αναφερθώ εδώ στο διαγωνισμό που έγινε από τη Europeana με θέμα τα εκπαιδευτικά σενάρια που εκπονήθηκαν και την συνάντηση που είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στις Βρυξέλλες, όπου 2 με 3 περίπου εκπαιδευτικοί από τις συμμετέχουσες χώρες μαζί με τους πρεσβευτές συναντηθήκαμε, συζητήσαμε, ανταλλάξαμε απόψεις και εμπειρίες σε σχέση με την υλοποίηση των σενάριων, και ένα από αυτά τα σενάρια ήταν και το συγκεκριμένο, το οποίο εδώ μπορείτε να δείτε. Θα ήθελα να σταθώ περισσότερο επίσης, εκτός από τα εκπαιδευτικά σενάρια, και βλέπουμε εδώ από τα load more posts ότι μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε ακόμα περισσότερα σενάρια και επιπλέον υλικό. Θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο στα stories of implementation, τα οποία θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά, γιατί όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δούλεψαν γράφοντας μία τέτοια περιγραφή για το πώς λειτουργήσε το κάθε σενάριο στην τάξη τους, έδωσαν μία αρκετά ξεκάθαρη εικόνα για τον βαθμό στον οποίο είναι εύχριστο το σενάριο, αλλά και τρόπους πολύ δημιουργικούς με τους οποίους αυτό μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές ηλικίες και σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ως προς την ερώτηση της Παγώνας, να πω ότι θα υπάρξει και τη δεύτερη χρονιά ένας αντίστοιχος διαγωνισμός. Οπότε βλέπετε επίσης SOI, Story of Implementation, RO από τη Ρουμανία επομένως,
και από την ομάδα της Ρουμανίας, για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός παίρνει το σενάριο Letters and Postcards, Postcards from War Times, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον Heathcliff Skempry, ο οποίος είναι πρεσβευτής της Μάλτας, και προσαρμόστηκε από την Εμίλια Αλέξη στην Ρουμανία. Μπαίνουμε ενδεικτικά, λοιπόν, σε αυτό το Story of Implementation και βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει πάντα στην αρχή μία σύντομη περιγραφή πόσο διήρκησε, σε ποιες τάξεις, με ποιες ηλικίες παιδιών υλοποιήθηκε, σε ποια γνωστικά αντικείμενα εστίασε ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός και στη συνέχεια εάν την πορεία των δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη, από που ξεκίνησαν, πώς συνεχίζεται η εργασία, πού καταλήγουν. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να βρείτε και feedback και κάποιες έτσι απόψεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου. Σε κάποια από αυτά τα stories of implementation μπορεί να βρείτε ακόμα και φωτογραφικό υλικό από την εργασία που έγινε μέσα στην τάξη ή από τα παραδοτέα, από τα παραγόμενα προϊόντα των μαθητών και την ενδεχομένως και την αξιολόγησή τους, ενώ υπάρχουν και σχετικές προτάσεις που αφορούν υλικό με παρόμοια θεματολογία. Επομένως, έχοντας επιλέξει κάποιος ένα εκπαιδευτικό σενάριο, μπορεί να αναζητήσει και στα Stories of Implementation εάν αυτό ήδη έχει εφαρμοστεί και να δει τα σημεία στα οποία οι άλλοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι υπερέχει ή ότι χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερου είδους προσαρμογή και να το χρησιμοποιήσει στην τάξη του με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Τέλος, στην τελευταία καρτέλα βλέπουμε τις ενημερώσεις για τα πιο πρόσφατα γεγονότα. Εδώ υπάρχει το βίντεο το οποίο πριν λίγο διαμοιράστηκα μαζί σας. Απλώς το βάζω έτσι για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Όποιος θέλει μπορεί να το δει και να το αναζητήσει στο διαδίκτυο. Και ο διαγωνισμός στον οποίο μόλις αναφέρθηκα. Του οποίου τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν πριν λίγο καιρό, περίπου ένα μήνα. Και όπως είπαμε, ήδη έγινε και η συνάντηση των συμμετεχόντων. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχουν πλέον 15 χώρες. Στην ουσία πρόκειται για 4 επιπλέον εκπαιδευτικούς από χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, οι οποίοι συμμετέχουν, αλλά υπό την καθοδήγηση των 13 πρεσβευτών. Και υπάρχουν και συμμετέχοντες από τα ευρωπαϊκά σχολεία. Λοιπόν, σταματάω επομένως το διαμοιρασμό της οθόνης. Αγγελική, αν είσαι έτοιμη, σου δίνω το λόγο, σε κάνω presenter. Κλείνω το δικό μου μικρόφωνο. Εάν είναι η Αγγελική έτοιμη, μπορεί να μιλήσει. Να, καλησπέρα. Μ' ακούτε, Δώρα? Ναι, ναι, σε ακούμε. Μ' ακούτε? Ναι. Ωραία, δεν θα ανοίξω την κάμερα, απλώς θα... νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ανοίξω την κάμερα. Απλά να πω ότι κι εγώ έτσι
Υλοποίησα το σενάριό μου τον πρώτο μήνα. Ήμουν από τους πρώτους έτσι, που έκανα αυτή τη δοκιμή στην Ελλάδα τον Γενάρη του 2019. Η αφορμή για μένα ήταν μια γκαλερί της Europeana, στην οποία βασίστηκα πέρυσι όταν παρακολούθησα το MOOC και είχα κάνει ένα σενάριο για να, ως τελική εργασία. Ήταν μια γκαλερί λοιπόν, η οποία είχε τον τίτλο Trawlers, Harbors and Fishing Communities και η οποία μου θύμισε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Βάσει λοιπόν αυτής της γκαλερί ξεκίνησα το σενάριό μου έχοντας υπόψη να το εφαρμόσω σε ένα μάθημα της γεωγραφίας συγκεκριμένο το οποίο είχε να κάνει με τους παραθαλάσσιους οικισμούς της Ελλάδας. Shall We Meet at the Harbor ήταν ο τίτλος του σενάριου και στο πίσω μέρος του μυαλού μου ήταν να γίνει μια διερεύνηση της ιστορικής πορείας του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, αλλά και στην πορεία να γίνει και ένα έργο e-twinning, αλλά θα το πάρω ως προς την υλοποίησή του στο μάθημα στο δικό μου της γεωγραφίας. Να εξετάσουμε λοιπόν το λιμάνι μας τόσο από ιστορικής πλευράς, όσο και το φάρο του, το ρόλο που παίζει ως προς την ζωή του λιμανιού και μετά να πάμε να περάσουμε και στην κοινωνική ζωή, γιατί στις φωτογραφίες της γκαλερί της Europeana μπορούσα να δω ότι το λιμάνι παίζει έναν τέτοιο ρόλο. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν γιατί χωρίστηκαν σε ομάδες βάσει του σχεδίου project έτσι όπως το είχαμε σχεδιάσει. Διερεύνησαν το λιμάνι ως φωτογράφοι, ως συγγραφείς, ως επιστήμονες και το φάρο του και μετά στην κοινωνική του ζωή ως έμποροι, ως ψαράδες, ως επισκέπτες. Πιάσαμε μετά και το θέμα της μετανάστευσης και σε αυτό μπορώ να πω ότι με βοήθησε το σενάριο του συναδέλφου του Ανδρέα του Γαλανού όπου σε αυτό το κομμάτι έκανα το story of implementation γιατί ο Ανδρέας αν και σε διαφορετική βαθμίδα σχολική βαθμίδα από μένα. Εγώ είμαι στην πρωτοβάθμια. Το σενάριο εφαρμόστηκε στην γεωγραφία της 5ης Δημοτικού. Παίρνοντας λοιπόν το σενάριο του Ανδρέα σχετικά με το Writing Home Coping with Migration, βοηθήθηκα ώστε να δω την ιστορία του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και από ένα άλλο, από μια άλλη οπτική και ως τόπος μετανάστευσης, ως σημείο συνάντησης ανθρώπων που έρχονται από αλλού για να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή. Αν μπείτε μέσα στο δικό μου το σενάριο, υπάρχει το παραδοτέο υλικό, αυτά που παράξαν τα ίδια τα παιδιά, δηλαδή χρονογραμμή, κάποια έκθεση με χάρτες, κάποια έκθεση με φωτογραφίες από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Και ό,τι παραδοτέο τέλος πάντων υπάρχει, υπάρχει σε link μέσα και στα δύο σενάρια, δηλαδή και στο βασικό και στο story of implementation. Να πω ότι τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ. Αφιερώσαμε λίγο περισσότερο χρόνο, ίσως από ό,τι θα δίναμε για να εξετάσουμε τη συγκεκριμένη ενότητα της γεωγραφίας, αλλά επειδή καλύψαμε μαζί και ιστορικά στοιχεία και τη γλώσσα και πολλά, μπορώ να πω ότι το θέμα καλύφθηκε από μια ευρεία γκάμα υποθεμάτων και μας έδωσε την ευκαιρία να επισκεφθούμε αρκετά πέρα από αυτή την γκαλερί και αρκετές άλλες φωτογραφίες και εικόνες μέσα από τη Europeana γιατί ψάξαμε για φάρους επειδή το project είναι λίγο σε συνεργασία με άλλες δύο χώρες από το e-twinning κάναμε και ένα e-twinning έργο οπότε και από εκεί εξετάσαμε και άλλα δύο λιμάνια και η συνεργασία αυτή βοήθησε τα παιδιά ακόμη περισσότερο γιατί πλέον εργαζόμασταν και σε ένα άλλο επίπεδο και συνεχίσαμε να εργαζόμαστε μέχρι το τέλος της χρονιάς και εξασκώντας την αγγλική γλώσσα και μέσα από την τεχνολογία. Νομίζω ότι τα παιδιά μόνο να ωφεληθούν είχαν από αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Να πω εγώ, Αγγελική, να σε ευχαριστήσουμε καταρχάς για τα θέματα που ανέδειξες και να πω ότι το σενάριό σου ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα για το πώς μπορεί κανείς με αφόρμηση ένα θέμα τοπικού ενδιαφέροντος να εξακτηνωθεί σε πολλά διαφορετικά
και γνωστικά αντικείμενα και θεματικά πεδία, να τα δέσει δημιουργικά με δραστηριότητες διερευνητικές και όλα αυτά με την ομπρέλα της μεθόδου project με πολύ βιωματικό τρόπο, πολύ άμεσο, πολύ ζωντανό και επίσης συνεργατικά όχι μόνο εντός σχολείου αλλά και με χώρες, αν θυμάμαι καλά, και από το eTwinning Plus, από την Αρμενία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι είναι το Αζερμπαϊτζάν, με την πρωτεύουσα του, τον Μπακού, όπου και η συνάδελφος από το Μπακού μου είπε ότι για πρώτη φορά μάθανε ότι υπήρχε το λιμάνι, το λιμάνι τους είχε να κάνει, είχε να τους αναδείξει τέτοια πράγματα. Και με το λιμάνι, με την Κατάνια της Σικελίου, όπου η συνάδελφος από εκεί, από την Ιταλία, είχε και αυτή διάφορα πράγματα να μοιραστεί μαζί μας. Και να πω επίσης ότι το σενάριο μπορεί να φαντάζει λίγο δυσπρόσιτο, όπως και αυτό το πώς εφαρμόσαμε το σενάριο του Ανδρέα που ήταν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να πω ότι όλα τα σενάρια είναι προσαρμόσιμα στη δική μας τάξη και στην δική μας ηλικιακή ομάδα και στο δικό μας, στο μάθημα που διδάσκουμε, αρκεί να πάρουμε ένα κάτι από αυτά και να το εξακτηνώσουμε με τον τρόπο που εμείς θέλουμε μέσα στο αναλυτικό μας πρόγραμμα και να χρησιμοποιήσουμε τη Europeana με τον τρόπο που εμείς θέλουμε. Όχι κατά βάση το ίδιο το σενάριο, το οποίο μπορεί να αντιγραφεί και έτσι όπως είναι, αλλά μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί, όπως και τα σενάρια που έχω δει των άλλων συναδέλφων από τις άλλες χώρες. Μη μας τρομάζει το γεγονός ότι είναι στα αγγλικά. Μπορούμε να το εφαρμόσουμε με το δικό μας τρόπο, έστω και μικρά αποσπάσματα μέσα στην τάξη μας, μέσα στα μαθήματά μας. Ναι, ακριβώς. Και η δυνατότητα προσαρμογής είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν υπάρχουν στεγανά. Αυτό είναι δεδομένο, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια κτλ. Μπορούν να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες με την κατάλληλη προσαρμογή. Η μεθοδολογία η οποία είπαμε προωθεί και συντελεί στη διερευνητική μάθηση και κυρίως η αυθεντικότητα, η πρωτοτυπία και η άμεση σχέση με την εμπειρία και σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Για όλους αυτούς τους λόγους και πολλούς άλλους, το σενάριο της Αγγελικής ήταν και ένα από τα βραβευμένα. Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική, και επίσης έδειξες και το ζήτημα του MOOC, του Massive Online Open Course, το οποίο τρέχει η Europeana μέσω του European SchoolNet, και υλοποιήθηκε 2 φορές. Τώρα με ακούτε? Εγώ σε ακούω κανονικά, Δώρα. Ωραία. Η Δήμητρα, η Πουρνάρα πρέπει να είναι. Δήμητρα, αν θέλεις μπες και ξαναβγες. Λοιπόν, επομένως έγινε και η δεύτερη υλοποίηση του συγκεκριμένου MOOC με πολύ μεγάλη συμμετοχή από 55 χώρες και με πάρα πολλούς συμμετέχοντες οι οποίοι το ολοκλήρωσαν και πήραν και τη σχετική βεβαίωση, έχοντας πρώτα δουλέψει και υλοποιήσει το εκπαιδευτικό σενάριο. Ανδρέα, θα ήθελες να συνεχίσεις? Επίσης, Ανδρέα, θα ήθελα να αναφερθείς όχι μόνο στο δικό σου σενάριο, αλλά και στην εμπειρία σου από το Story of Implementation της Αγγελικής, τόσο τις δυσκολίες που αντιμετώπισες, αλλά και πώς τις ξεπέρασες. Ο Ανδρέας, να αναφερθώ στην ερώτηση της Αθηνάς. Δηλαδή, ναι, η Europeana αξιοποιήθηκε όχι μόνο ως ιδέα, αλλά ως υλικό που ήταν διαθέσιμο στις γκαλερί της Europeana, εδώ εμπροκειμένο με θέμα το λιμάνι, και ενσωματώθηκε στην ουσία στις δραστηριότητες. Αγγελική, αν θέλεις, μπορείς να παραθέσεις στο chat box τον σύνδεσμο της γκαλερί που χρησιμοποίησες. Αχ, ναι, συγγνώμη, Ανδρέα, κάτσε να σε κάνω presenter. Λοιπόν, Ανδρέα, είσαι presenter τώρα. Ναι, με ακούτε?
Με Ναι, ακούτε τώρα? πιο δυνατά αν θέλεις. Οκ, ελπίζω ότι ακούγομαι καθαρά τώρα. Να ξεκαθαρίσω λίγο καταρχάς, Δώρα, ότι δεν εφάρμοσα εγώ το σενάριο της Αγγελικής. Εγώ εφάρμοσα ένα άλλο σενάριο. Ήταν ο αρχικός σχεδιασμός να εφαρμόσω το σενάριο της Ωραία. Αγγελικής. Εν πάση περιπτώσει. Τελικά Ναι, έπρεπε αν θέλεις μας λες για το να... άλλο Οπότε θα story το μιλήσω. implementation που έχεις δουλέψει. Ναι. Εγώ εφάρμοσα τελικά ένα σενάριο από την Φιλανδία που έκανε η συνάδελφος από την Φιλανδία που είχε να κάνει με την αλλαγή στα δικαιώματα των γυναικών όσον αφορά την ψήφο και το εφάρμοσα στην κοινωνική και πολιτική αγωγή της Τρίτης Γυμνασίου. Εγώ είμαι φιλόλογος για να συστηθούμε λίγο καλύτερα και να πω ότι η εμπειρία της εφαρμογής του σενάριου ήταν εξαιρετική. Και γιατί ήταν ένα σενάριο το οποίο είχε αρκετή ευελιξία ως προς τις αλλαγές που μπορούσαν να γίνουν προκειμένου να προσαρμοστούν στις ανάγκες μιας τάξης στα ελληνικά δεδομένα και ως προς τον ενθουσιασμό, την κινητοποίηση των παιδιών, την διάθεσή τους να συμμετέχουν καθώς το μάθημα απέκτησε μια ποικιλία μέσα από την επίσκεψη των γκαλερί της Europeana, την διάδρασή τους, την δουλειά τους σε ομάδες. Το Story of Implementation του συγκεκριμένου σεναρίου έχει ήδη δημοσιευτεί, οπότε μπορείτε να το βρείτε και στο blog. Τώρα, όσον αφορά το δικό μου σενάριο, το οποίο είχα και την τύχη να το εφαρμόσει προσαρμόζοντάς το στα δεδομένα της τάξης της και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η Αγγελική, όπως ακούσατε πριν, και το έκανα με εξαιρετικό τρόπο, έτσι και πολύ εφάνταστο νομίζω, συνδέοντάς το και με το δικό της το σενάριο, και το οποίο δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί στο blog, φαντάζομαι ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα γίνει, είχε όπως ακούσατε θέμα την μετανάστευση. Η δική μου αφορμή ήταν το μάθημα της λογοτεχνίας στη Δευτέρα Γυμνασίου και συγκεκριμένα ένα κείμενο από τα στοιχεία για τη δεκαετία του 60 του Θανάση Βαλτινού που περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο λογοτεχνίας και που έχει να κάνει με το θέμα της μετανάστευσης. Ο λόγος που διάλεξα αυτό το θέμα ήταν η πληθώρα των ψηφιακών πόρων που υπάρχουν στη Europeana σχετικά με τη μετανάστευση, όχι μόνο γκαλερί με φωτογραφίες, αλλά και προσωπικές ιστορίες ανθρώπων μεταναστών, καθώς και τραγούδια σχετικά με τη μετανάστευση και μάλιστα υπάρχει μία γκαλερί με ελληνικά τραγούδια σχετικά με τη μετανάστευση. Και τα παιδιά επιχείρησαν, αφού διάβασαν το λογοτεχνικό κείμενο, να ασχοληθούν λίγο με το τι σημαίνει γράφω γράμματα από την ξενιτιά, διαβάζοντας ανάλογα γράμματα που υπάρχουν στη Europeana από άλλες χώρες, να δούνε τη συναισθηματική αξία διαφόρων αντικειμένων που αποκτούν πολύ μεγάλη συμβολική αξία και ποιότητα για τους ανθρώπους όταν μετικούν και χάνουν έτσι κάπως τον τόπο αναφοράς τους, να μοιραστούν τις ίδιες τις προσωπικές και οικογενειακές ιστορίες μετανάστευσης, γιατί και στο παρελθόν ιστορίες προσφυγιάς μετανάστευσης, αλλά και στα πρόσφατα χρόνια της οικονομικής κρίσης, νομίζω στις περισσότερες τάξεις των ελληνικών σχολείων μπορούμε να βρούμε, και στο τέλος να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό μουσείο με υλικό, τραγούδια και φωτογραφίες που βρήκανε στις διάφορες συλλογές της Europeana, στις διάφορες πινακοθήκες και εκθέσεις που έχει η Europeana σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης. Ήταν όντως πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η διαδικασία και της σύνταξης του σεναρίου και της εφαρμογής του και κυρίως η ανταπόκριση των παιδιών, τα οποία μόλις έχουν λίγο πιο δημιουργικούς ρόλους νομίζω και λίγο πιο βιωματικές δραστηριότητες, κατευθείαν αναπνέουν, κινητοποιούνται και έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Ακριβώς, Αυτά. όπως το είπες και ευχαριστούμε πολύ, αναπνέουν. Αυτή την αίσθηση ακριβώς και εγώ είχα στη δική μου τάξη. Βέβαια, ναι, φυσικά, Αγγελική, μισό λεπτάκι. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ένα οποιοδήποτε εργαλείο ή πύλη ή βιβλιοθήκη ή εγχειρίδιο είναι πανάκια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση. Είναι καθαρά δικό μας θέμα να κάνουμε την κατάλληλη επιλογή, να δούμε το χρόνο στον οποίο μπορεί να λειτουργήσει και να το χρησιμοποιήσουμε ένα κατάλληλο εργαλείο για τη δική μας τάξη και περίπτωση. Αγγελική.
Να πω λίγο δώρα για τους εκπαιδευτικούς που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το υλικό της Europeana, ότι τη δική μου εμπειρία, τουλάχιστον από την γκαλερία αυτή την οποία επισκεφθήκαμε και την οποία είχαμε ως βάση να χρησιμοποιήσουμε, ότι οι φωτογραφίες δεν ήταν free to use, με την έννοια ότι δεν μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε σε παρουσιάσεις που θα έβγαιναν έξω από την τάξη. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα θέμα, το οποίο το θίξαμε και κατά τη διάρκεια της συνάντησης των συναδέλφων τώρα το Σαββατοκύριακο, με την έννοια πια ότι καλό είναι όταν αναζητάτε και βρίσκετε φωτογραφίες ή εικόνες ή οτιδήποτε στις πινακοθήκες και τις γκαλερί της Europeana, θα πρέπει να προσέχετε να είναι free to use. Αυτό είναι ένα σημείο πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό θα κάνουμε και εκπαιδεύει τους μαθητές σε αυτή τη διαδικασία του σεβασμού των πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά και προστατεύει το υλικό το οποίο υπάρχει διαθέσιμο. Σε λίγα λεπτά, όπως ακούσατε ενδεχομένως και το κουνάκι λίγη ο χρόνος της τηλεκπαίδευσης, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα ήταν, κατά τη γνώμη μου, μία ωραία ευκαιρία να δούμε αυτό το υλικό το οποίο υπάρχει διαθέσιμο, να ακούσουμε από δύο εκπαιδευτικούς μέλη της ομάδας της Europeana στην Ελλάδα τις εμπειρίες τους. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μαζί μας όμως και άλλα μέλη της ομάδας, η Μαρία Ισκιαδέλη, η Ειρήνη Κασοτάκη, η Δήμητρα Υπουρνάρα, οι οποίοι όλοι έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα. Για όση ώρα είναι ανοιχτή ακόμα η πλατφόρμα, μπορεί όποιος θέλει να πάρει το λόγο. Δήμητρα, κάτσε να σε κάνω και σε ένα presenter. Σε ακούμε. Δήμητρα, μας ακούς? Αχ, ναι, συγγνώμη, επειδή δεν μπόρεσα να συνδεθώ από την αρχή. Δεν θέλω τώρα να χρησιμοποιήσω χρόνο, απλά κάποιες ναι, απλώς να ξέρετε ότι σε πολύ λίγα λεπτά εγώ θα μπορώ να απαντάω μόνο μέσα από το chat box, εντάξει. Δεν θα μπορώ να κάνω κάποιο άλλο presenter, ούτε κάτι άλλο. Ακούμε, Δήμητρα. Κάποιος άλλο. Πες μας, σε ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω απλά όσον αφορά το διαγωνισμό, αν η επιλογή έγινε με βάση την ποιότητα των εκπαιδευτικών σενάριων ή με βάση τη χρονική διάρκεια που είχαν κατατεθεί τα σενάρια. Δηλαδή το αν είχαν προλάβει το χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Να πω ότι μας το διευκρίνησαν σε όλους τώρα στη συνάντηση αυτή που είχαμε, ότι ο διαγωνισμός αφορούσε καθαρά και μόνο την αξιολόγηση της ποιότητας των σενάριων, όσων όμως κατατέθηκαν από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο. Και ότι ο επόμενος διαγωνισμός θα τρέξει ξανά την επόμενη χρονιά με τα καινούργια σενάρια όπου θα συμπεριληφθούν και τα φετινά και αυτά της επόμενης χρονιάς. Δεν είχε να κάνει με κάποιον άλλο παράγοντα. Βέβαια και με το σχολιασμό στο blog, αλλά νομίζω σε δεύτερη μοίρα ήταν αυτό. Κυρίως ήταν η ποιότητα των σενάριων που έχουν υποβληθεί. Νομίζω ότι είναι και ένα καλό κριτήριο για να αναδειχθούν αυτές οι δουλειές. Πες μας, Δήμητρα. Ναι, αλλά ναι, όμως ήταν λίγο άδικο για μας που δεν είχαμε ανεβάσει ακόμα τα σενάρια. Δήμητρα, επειδή αυτή τη στιγμή δεν σε ακούω καλά, αν θέλεις ή λίγο πιο δυνατά, αλλά κυρίως σε ένα λεπτό θα πέσει η πλατφόρμα, γιατί η τηλεκπαίδευση είναι 6 με 7. Κάποια τέτοια θέματα θα τα συζητήσουμε και μεταξύ μας. Μεταξύ μας, τέλος πάντων, συνάντηση. Δεν αφορούν τώρα αυτή την τηλεκπαίδευση. Οπότε σας ευχαριστώ και εύχομαι να κρατήσουμε επαφή στο Twitter. Έχω εδώ το δικό μου λογαριασμό, Dorita GK, όπου μπορείτε να μου στείλετε και μήνυμα. Υπάρχει βιντεοσκόπηση και θα ανέβει, αλλά όχι άμεσα. Περνάει λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να είναι διαθέσιμη. Για ό,τι λοιπόν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, είτε μέσω κοινωνικών δικτύων, Facebook είτε και Twitter, θα είμαι χαρούμενη πολύ και να σας ακούσω
και να απαντήσω σε όποια απορία υπάρχει. Σας ευχαριστώ πολύ.